Εμείς τι λέμε, κυρία Πατριανάκου? Στηρίζουμε την πρόταση την οποία έχουμε κάνει και την οποία εσείς εδώ και χρόνια δεν θέλετε να τη φέρετε, για το περιουσιολόγιο. Καταγραφή του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όλων των φορολογουμένων. Τονίζουμε όμως ότι το περιουσιολόγιο δεν είναι φόρος, δεν αποτελεί φόρο. Είναι ένα εργαλείο, είναι ένας οδικός χάρτης, για να το εμπεδώσει λίγο και ο κύριος Βορύδης, για την καταγραφή της περιουσίας, όπως και γίνεται και σε άλλες χώρες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι παρακολουθώντας τις μεταβολές της περιουσίας του κάθε φορολογουμένου στο τέλος κάθε χρόνου, μπορούμε να ελέγξουμε τη φοροδιαφυγή. Το μεγαλύτερο προσόν για μία χώρα είναι να υπάρχει μικρότερη έως μηδενική φοροδιαφυγή. Άμα θέλετε να το καταλάβετε, καλώς. Διαφορετικά συνεχίστε αυτή την τακτική. Το περιουσιολόγιο είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την επιβολή ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος, γιατί θα δείχνει και θα λειτουργεί ανάλογα με τη φοροδοτική ικανότητα ο κάθε φορολογούμενος. Εγκαλούμε σε αυτή την κατεύθυνση την κυβέρνηση, η οποία ανέφερε για περιουσιολόγιο, αλλά περιουσιολόγιο δεν βλέπουμε εδώ και καιρό. Δεν φορολογούμε τα μέσα παραγωγής, αλλά το εισόδημα που προκύπτει από αυτά. Θέλουμε κίνητρα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Έχετε διαλύσει την ελληνική οικονομία και ακόμα συνεχίζετε σε αυτήν την τακτική να φορολογείτε τους Έλληνες φορολογούμενους και ειδικά τα χαμηλά και μεσαία στρώματα, και δεν κοιτάτε καθόλου μα καθόλου την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας. 3% το αγροτικό εισόδημα, ο πρωτογενής τομέας. Οι αγρότες, κυρία Πατριανάκου, είναι εδώ έξω. Είναι εδώ έξω. Πάτε να τους πείτε αυτά τα οποία λέτε εδώ μέσα. Να έρθουμε λίγο στα καθημάς. Το πρώτο κεφάλαιο, τα άρθρα από 1 έως 13, ακριβώς αναφέρουν τη φιλοσοφία του νόμου. Αναφέραμε και καταψηφίζουμε αυτά τα άρθρα, γιατί είμαστε ακριβώς αντίθετοι σε αυτή τη λογική την οποία περνάει μέσα από το νομοσχέδιο για τον έμφυα. Αλλά βέβαια και σε όλα τα διαδικαστικά τα οποία ακολουθούν και αφορούν τη διαδικασία αυτή. Να σημειώσω εδώ ότι το άρθρο 11 που αφορά τη μείωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων είναι σε σωστή κατεύθυνση, μπορεί να είναι ένα στοιχείο για αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων, πρέπει όμως να μπουν κλίμακες προοδευτικότητας, πρέπει όμως να προσέξουμε και την άλωση της αγοράς από τα ξένα χρηματιστηριακά κεφάλαια, από τα ξένα funds. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Στο δεύτερο κεφάλαιο, τα άρθρα 14 έως 20 τα καταψηφίζουμε, εκτός από το άρθρο 16, παράταση του μέτρου για απόσυρση αυτοκινήτων, και το άρθρο 18. Κύριε Υπουργέ, τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα μεταναστευτικό ρεύμα και ένα κύμα Ελλήνων προς χώρες οι οποίες δεν είναι συνεργάσιμες. Θα πρέπει να δούμε το πρόβλημα της διπλής φορολογίας μεταξύ των χωρών. Για τη φορολόγηση της συνταξιοδοτικής παροχής των υπαλλήλων της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων υπάρχει θέμα αναδρομικής φορολόγησης, επομένως είναι σωστό να μην επιβαρυνθούν με προσαυξήσεις φόρων. Στο τρίτο κεφάλαιο, άρθρα 21 έως 26 τα καταψηφίζουμε, συμπληρώνουν και διορθώνουν, τροποποιούν με δεκάδες παραγράφους όλα τα άρθρα τα οποία έσχε με τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος. Πραγματικά χάνουμε τον μπούσουλα, κύριε Υπουργέ, με τις συνεχείς τροπολογίες οι οποίες γίνονται. Τα άρθρα 27-29 αποκόπτουν οι αρμοδιότητες από τις κρατικές δομές, όπως από το Γενικό Λογιστήριο το κράτος, ανατίθενται στον ΟΔΙΧ, οι οποίοι λειτουργούν, κύριε Υπουργέ, χωρίς κανόνες του Δημοσίου. Η κατεύθυνσή σας είναι η ιδιωτικοποίηση των πάντων και βέβαια δεν θα λογοδοτήσει και κανένας για αυτή τη διαδικασία. Το άρθρο 30, πρόγραμμα εθελοντικής δημοτικής κινητικότητας, πρόκειται για διάταξη με την οποία, μέσω μιας υποτιθέμενης κινητικότητας η οποία θα γίνει διαθεσιμότητα, ένας αριθμός δημοτικών υπαλλήλων θα οδηγηθούν στην ανεργία, ενώ κάποιοι άλλοι μέτεροι σας θα τακτοποιηθούν.
αν δεν κάνω λάθος, έχετε και τροπολογία επί του άρθρου. Στο άρθρο 31 το καταψηφίζουμε, δίνετε το δικαίωμα στον Υπουργό Οικονομικών να νομιμοποιεί όλα τα αυθαίρετα τεχνικά έργα σε Αιγιαλό και παραλίες χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ούτε μελέτες περιβαλλοντολογικές ούτε τίποτα. Το άρθρο 32 έχει θετικές διατάξεις, αλλά κύριε Υπουργέ, μιλάμε εδώ και πολύ καιρό για τη λειτουργία των ταμείων, των μαύρων ταμείων θα έλεγα, αλλά εσείς ανοίγετε ένα παράθυρο στον Υπουργό Οικονομικού, στον Γενικό Γραμματέα αν δεν κάνω λάθος, για χορηγίες και βοηθήματα. Αυτά πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, θα πρέπει να είναι διάφανα τα πάντα. Στο άρθρο 33, παρόλο, κύριε Υπουργέ, που πήρατε δύο παραγράφους, την 2 και την 5, εντούτοις παραμένουν τα προβλήματα με τις offshore εταιρείες. Στο άρθρο 34-35 είναι θετικά αυτά τα άρθρα, αλλά πιστεύουμε ότι για τον διορισμό ή την ανανέωση των μελών της Τριμερούς Επιτροπής θα πρέπει να γνωμοδοτεί και η Βουλή. Αν δεν τηρηθούν, να αναλάβετε την ευθύνη, κύριε Υπουργέ. Στο άρθρο 36 για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς τα αναφέραμε και προχθές, είμαστε σε αντίθετη κατεύθυνση. Στο άρθρο 37 είναι θετική η διάταξη, κύριε Υπουργέ, αλλά να αναφέρουμε ένα στοιχείο, ότι η υποχρηματοδότηση την οποία κάνετε στους Δήμους έχει σαν αποτέλεσμα να μην έχουν τη δυνατότητα ούτε να πληρώσουν τη μισθοδοσία του προσωπικού και βέβαια και τις ασφαλιστικές εισφορές. Νομίζω ότι θα πρέπει να το δείτε αυτό το θέμα, να δίνονται μεγαλύτερη πόρη στην τοπική αυτοδιοίκηση και να μπορούν να ανταπεξέλθουν έστω και στα στοιχειώδη που είναι η μισθοδοσία του προσωπικού. Στο άρθρο 38... Να κλείνετε σιγά σιγά, κύριε Γελανή. Ναι, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Στο άρθρο 38, ενώ η πρώτη παράγραφος που αφορά το ΝΕΟΜΕΓ, πραγματικά, ας πούμε, δεν είναι δυνατόν η υποχρηματοδότηση των εταιριών του ΙΟΜΕΧ όλα τα χρόνια να βαρύνει τα φυσικά πρόσωπα του διοικητικών συμβουλίων. Εν τούτες έρχεστε με το ίδιο άρθρο να απαλλάξετε τον ειδικό διαχειριστή της ΕΡΤ από κάθε ευθύνη, γεγονός που το θεωρούμε απαράδεκτο. Βέβαια και εδώ υπάρχουν στοιχεία αντισυνταγματικότητος. Άρα δηλαδή, αν υπήρχε μόνο το πρώτο άρθρο, κύριε Υπουργέ, θα το ψηφίζαμε. Εν τούτοις, επειδή υπάρχει και η δεύτερη παράγραφος, δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε. Στο άρθρο 39 σωστά δίνεται την κατεύθυνση έστω και για ένα εξάμεινο παράτασης. Το θέμα είναι όμως, θα χρηματοδοτηθούν τα δημόσια κτέο, κύριε Υπουργέ, να είναι στη σωστή κατεύθυνση ή ας πούμε μετά από ένα εξάμεινο, αφού δεν θα δώσετε και χρήματα, θα έρθετε να πείτε, επειδή τα δημόσια κτέο δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν, τα κλείνουμε και τα δίνουμε όλα στον ιδιωτικό τομέα. Στα άρθρα 40 και 41 καταψηφίζουμε το σύνολο, είναι διατάξεις του κώδικα φορολογικής διαδικασίας, το έχουμε πει, ό,τι λένε από την Τρόικα έρχεστε να το περάσετε με συνεχείς αλλαγές και πραγματικά δεν είναι σε θέση μάλλον οι ίδιοι οι λογιστές να παρακολουθούν αυτές τις αλλαγές. Το άρθρο 52 θεωρούμε εντελώς απαράδεκτο, κύριε Υπουργέ, μία εβδομάδα, κυριολεκτικά έμεινε μία εβδομάδα πριν την έναρξη της λειτουργίας από 1η-1η του 2014 της τήρησης βιβλίων και στοιχείων, να έρχεστε και να μην θέτετε ένα τέτοιο πλαίσιο που καθαρό θα έλεγα, που να μπορούν να λειτουργήσουν οι επιχειρηματίες και ειδικότερα οι αγρότες, τους οποίους σταματάτε το δελτίο αποστολής και τα φορτωτικά έγγραφα και βέβαια όλα αυτά με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα. Και ολοκληρώνοντας να πω, η τροπολογία η οποία έγινε πλέον άρθρο, το τελευταίο άρθρο, είναι τέταρτη χρονιά που δίνεται ένα δώρο στους καναλάρχες, μην φορολογώντας τους με το 20% των διαφημίσεων.
το οποίο είναι απαράδεκτο. Λέτε ότι είναι τέτοιες οι συνθήκες οι οποίες δημιουργήθηκαν, δηλαδή για τις άλλες επιχειρήσεις, δεν είναι συνθήκες οικονομικής κρίσης, μόνο για τους καναλάρχες, επειδή σας προβάλλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ευχαριστούμε, κύριε Γελάνη. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ και εγώ ευχαριστώ.